Για 12 χρόνια η Λούση θα βρίσκεται στην κυριολεξία στον ουρανό με τα διαμάντια. Δεν πρόκειται για μια επανέκδοση του γνωστού τραγουδιού των Beatles, αλλά για την αποστολή του διαστημοπλοίου Λούση της NASA, το οποίο από τα ξημερώματα του Σαββάτου ξεκίνησε το 12ετές ταξίδι του, προκειμένου να εξερευνήσει 8 αστεροειδείς. Πιστεύουμε ότι η κατανόηση των απειλών προς τη Γη αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο ανάλυσης των αστεροειδών και ιδιαίτερα των αντικειμένων που βρίσκονται κοντά στη Γη. Αυτά ειδικά δεν συνιστούν απειλή, βρίσκονται εκεί έξω και μπορούμε να τα επισκεφθούμε και κάπως να μάθουμε τι τους προσδίδει ορμή. Σε αυτό το κοσμικό ταξίδι η Λούση θα διανύσει πάνω από 6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι μπορούμε να επισκεφθούμε αυτά τα αντικείμενα για πρώτη φορά και να μάθουμε. Σε τεχνικό επίπεδο αυτό γίνεται λόγω μιας από τις πιο τρελές τροχές που έχω δει από όλες τις αποστολές. 12 χρόνια θα πετάξει δίπλα στη Γη 3 φορές και αυτή η τροχιά είναι εντελώς απίστευτη. Προκειμένου η Λούση να αποκτήσει την απαραίτητη όθηση για να φτάσει στα Πέριξ του Δία, θα αξιοποιήσει τη βαρυδική έλξη της Γης, από την οποία θα περάσει τον επόμενο Οκτώβριο και εν συνεχεία το 2024 και το 2030.